Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, καλή αρχή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναλάβει η κυρία Πατρώνη. Έχουμε απαρτία, οπότε να ξεκινήσουμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να εκλέξουμε τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι 30 του 26. Ναι. Καλό μεσημέρι και εμείς σας ευχόμαστε καλή χρονιά, καλή θητεία και καλή συνεργασία να έχουμε. Λοιπόν, είναι η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2 Ιανουαρίου 2024, ώρα 3.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου. Λοιπόν, αναδημοτική παράταξη παρόντες είναι Λαϊκής Σπύρωση Δήμου Πατρέων. Καταρχήν παρόν είναι ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Κώστας Πελετίδης, και η κάτωθη Αγγελής Απόστολος Αναστασίου Μιχαήλ, Γκέστα Ειρήνη, Κατσακούλης Ευάγγελος, Μελάς Παναγιώτης, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πλέσας Διονύσιος, Σαμούρη Βαγενά Ακριβή, Σίμου Κατερίνα, Τογιοπούλου Αναστασία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Σπρακαθός Νικόλαος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Δημησιάνος Δημήτριος, κύρα Καλυμάνη Ναπούσα, Κλάδης Διονύσιος. Εκτός από την κυρία Καλυμάνη Απούσα είναι και η κυρία Αγγελακοπούλου Παντσοπούλου Αθανασία. Συνεχίζουμε. Είπαμε Κλάδης Διονύσιος, Κορδάς Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Πατούχας Χρήστος, Κούρας Παύλος, Τελικάδης Κωνσταντίνος. Από τη Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, Ζβόλης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Ματζουράνης Γεώργιος, Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης, Σιώρο Ανδρομάχη. Από ό,τι είναι ο κύριος Βάση Κωνσταντίνος και ο κύριος Παπαγεωργίου Φίλιππος. Από τη Δημοτική Παράταξη Πάτρας Πορέα και πάλι, Αϊβαλής Βασίλειος, Σταθόπουλος Απόστολος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Χαροκόπος Αντώνιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος. Από τη Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, Ψωμάς Πέτρος, Στεφανοπούλου Σοφία, Δούλος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ειδική συνεδρίαση. Ωραία, ευχαριστούμε. Όπως γνωρίζετε, με βάση το νόμο, πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη και ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης. Η ψηφοφορία γίνεται δια ανάταση χειρός. Σύμφωνα λοιπόν με δήλωση του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ως υποψήφιος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Χρήστος Κορδάς. Ακολούθως, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της δεύτερης εκλογική δύναμη παράταξης του κυρίου Σβόλη, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης. Και σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της τρίτης εκλογική δύναμη παράταξης, του κ. Αϊβαλή, ως υποψήφιος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Σταθόπουλος Απόστολος. Με βάση τις προτάσεις αυτές, το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρώσει δια ανάταση χειρός καταρχήν την εκλογή του προτινόμενου υποψήφιου ως Προέδρου, του κ. Κορδά. Να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κάτω τα χέρια. Κατά. Λευκό. Ωραία, προχωράμε. Ομόφωνα. Με την ίδια διαδικασία να επικυρώσουμε την εκλογή του κυρίου Ζαφυρόπουλου Παναγιώτη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κάτω τα χέρια, κατά, λευκό, ομόφωνα και με την ίδια διαδικασία να επικυρώσουμε και την εκλογή του κυρίου Σταθόπουλου Απόστολου ως γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κάτω τα χέρια, κατά, λευκό,
Ομόφωνα. Λοιπόν, με βάση τις ψηφοφορίες, λοιπόν, η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής. Ο κύριος Χρήστος Κορδάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ο κύριος Σταθόπουλος Απόστολος, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κορδάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Καλό ρίζικο. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εύχομαι καλή χρονιά και καλή θητεία, με υγεία και δύναμη για αγώνες και διεκδικήσεις για το Δήμο μας και ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους για πρώτη φορά εκλεγμένους συναδέλφους. Ευχαριστώ για την πρόταση που μου έγινε από πλευράς της Λαϊκής Συσπήρωσης να είμαι υποψήφιος και τώρα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που με εμπιστευτήκατε και με εκλέξατε στη θέση αυτή. Ξεκινάμε μια νέα πενταετή δημοτική περίοδο με ξεχωριστές δυσκολίες, με ένα ακόμα πιο αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που διαπεί τώρα τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης, με μειωμένες ακόμα περισσότερο τις τακτικές χρηματοδοτήσεις για έργα και δράσεις που δικαιούται και έχει ανάγκη ο πατραρικός λαός και η πόλη. Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολος και θα τον δώσουμε όπως κάναμε μέχρι σήμερα μαζί με τους δημότες και τους φορείς τους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις σε ζητήματα κατευθύνσεων για γενικότερα μεγάλα και μικρότερα θέματα και θέματα που αφορούν την πόλη μας. Αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται φυσικά με σύγκρουση των διαφόρων πολιτικών μας, αλλά χωρίς ανούσιες αντιπαραθέσεις, με τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια δημιουργική δημοτική περίοδο και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε αυτή τη στην ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου 3852 του 2010, όπως ισχύει στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, είτε για το χρονικό διάστημα από 2/1, όπως σήμερα, έως 30/6 του 2026. Σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου 3852 του 2010, όπως ισχύει στη Δημοτική Επιτροπή, η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούνται 5 εκλεγόμενα μέλη και οι παρατάξεις της μειοψηφίας δικαιούνται 3 εκλεγόμενα μέλη. Καλούμε να ελέγξουμε και την απαρτία, καλά που μου το θυμήσατε. Κυρία Πατρώνη, είναι οι ίδιοι παρευρισκόμενοι και ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε τη Λαϊκή Συσπήρωση και τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτήσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους για την πλήρωση των θέσεων για τη Δημοτική Επιτροπή. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση υποψήφοι είναι Αγγελακοπούλου Πανατσοπούλου Αθανασία, Αγγελής Αποστόλης, πρώτο πιο κοντά αυτό, Ασπράγαθου Νικόλαος, Μελάς Παναγιώτης, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πλέσας Διονύσιος, Σαμούρη Βαγενά Ακριβή, Σίμω Εκατερίνη, Τογιοπούλου Αναστασία και Τουργαρίδης Θεόδωρος. Υποψήφοι Δημοτικής Επιτροπής από κοινού, γιατί είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο, Πάτρα Ενωμένη, Πάτρα Σπουδαία και πάλι και το Σπιράλ, είναι Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αϊβαλής Βασίλειος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης,
Οικονόμου Φίλιππος, Βόλης Κωνσταντίνος, Στεφανοπούλου Σοφία, Χαροκόπος Αντώνιος και Ψωμάς Πέτρος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν τα ψηφοδέλτια, δεν είναι, κυρία Ξανθή. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται. Ο κύριος Δάβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριος Βόλη από την... Εφορευτική θέλετε. Ναι, ναι. Ποιος θα πει. Εντάξει, συμφωνώ, συμφωνώ. Ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος και άλλος ένας. Να μην Κυρία Σιώρη. Ευχαριστούμε πολύ. Για τους σταυρούς, η κατανότατο όριο είναι 5 για την Λαϊκή Συσπήρωση και 3 για τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αυτά. Η Λαϊκή Συσπήρωση ψηφίζει ξεχωριστά, υπάρχει αυτό άμα δεν ξέρετε. Η Λαϊκή Συσπήρωση ψηφίζει τους δικούς τους υποψήφιες και οι υπόλοιπες παρατάξεις στο ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο έχουν συγκροτήσει. Αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Δεν τα έχω. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, Αγγελής Αποστόλης. Ωραία, εμένα δεν μου δώσανε εδώ πέρα. Πες ότι είναι φάκελος μπροστά, μπροστά, Χριστό. Πες ότι είναι φάκελος μπροστά. Ναι, ρε, εδώ, αυτός ο Χριστό. Ναι, πάρα με τα βάση. Πάρα τα μέσα. Αναστασίου Μιχάλης. Πού είναι το Γκέστα Ειρήνη. Σήκω. Κατσακούλης Ευάγγελος. Να ετοιμάζεται, ναι. Μελάς. Μελάς Παναγιώτης. Αγγελής και Αναστασία έχουν ψηφίσει. Α, να το... Πότε δεν βλέπω. Αγγελής ψήφισε. Αναστασίου ψήφισε. Αναστασίου ψήφισε. Η κυρία Γκέστα ψήφισε. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Αφού δεν έχω ορατό. Η κυρία Γκέστα ψήφισε. Ο κύριος Κατσακούλης ψήφισε. Ο κύριος Κατσακούλης ψήφισε. Ο κύριος Μελάς ψήφισε. Εντάξει. Ο κύριος Πετρόπουλος Παναγιώτης και ο κύριος Πλέσσας Διονύσης. Μελάς ψήφισε. Τι να ετοιμάζετε. Η κυρία Σαμούρη. Και μετά η κυρία Σίμου. Ο κύριος Πλέσσας ψήφισε. Από εκεί πέρα ψηφίζουν. Κυρία Σαμούρη ψήφισε. Η κυρία Τογιοπούλου μετά. Η κυρία Σιμού. Η
κυρία Σίμου ψήφισε. Και μετά ο κύριος Τουργαρίδης. Κυρία Τογιοπούλου ψήφισε. Και μετά η κυρία Βραμοπούλου Ευδοξία. Νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Τουργαρίδης. Και η κυρία Σίμου βέβαια. Η κυρία Χαμοπούλου ψήφισε. Το είπα. Αγγελακοπούλου, Πανετσοπούλου, Αθανασία. Είναι από. Απούσα, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι στα ελληνικά, από. Αγγελοπούλου, Αναστασία. Κυρία Αγγελοπούλου, Αναστασία, ψήφισε. Ασπάγιαθος Νικόλαος, Γιαννόπουλος Χρήστος, μετά. Ο κύριος Ασπάγιαθος ψήφισε. Ο κύριος Γιαννόπουλος, είπαμε, και μετά ο κύριος Δάβουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος. Νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δάβουλος ψήφισε. Και μετά ο κύριος Δημησιάνος. Νέος τώρα, παλιός έχει ξανακάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία Καλυμάνη Αθηνά είναι από ουσά, όπως το λέτε, τι να κάνω. Και μετά ο κύριος Κλάβης. Ο κύριος Δημησιάνος ψήφισε. Η κυρία Καλυμάνη είναι από ουσά. Ο κύριος Κλάβης ψήφισε. Ο κύριος Κλάβης ψήφισε. Κορδάς, να το πάω στο τέλος, Μαγιάκης. Ο κύριος Μαγιάκης, νέος. Όχι, δεν είναι νέος. Συγγνώμη, λάθος. Ο κύριος Μαγιάκης ψήφισε. Ο κύριος Παπανικίτας, παλιός. Και μετά ο κύριος Πατούχας και πιο παλιός ακόμα. Ο κύριος Πατούχας ψήφισε. Ο κύριος Σκούρας Παύλος. Παύλο, έχει ξανακάνει στο Συμβούλιο, όχι. Νέος. Και ο κύριος Τηλιγάδης, ο Κωνσταντίνος, να ψηφίσω κι εγώ. Ο κύριος Παπανικίτας ψήφισε. Ο κύριος Τηλιγάδης ψήφισε. Ο κύριος Κορδάς ψήφισε. Θέλετε μεγαλύτερη καλή. Εντάξει, μια χαρά. Γεια σας. Και ο κύριος Σκούρας ψήφισε. Τι κάνουμε. Θα πούμε για τους άλλους. Θα ψηφίσουμε την αντιπολίτευση, κυρία Πατρόνια. Ωραία. Πάτρα Ενωμένη, κύριος Βόλης Κωνσταντίνος. Μετά ο κύριος Βάσης Κωνσταντίνος, καινούριος. Απόν. Απόν. Ο κύριος Βόλης ψήφισε. Ο κύριος Οικονόμου Φώτης. Φίλιππος, συγγνώμη. Νέος συνάδελφος και ο κύριος Ματζουράνη Γεώργιος. Ο κύριος Οικονόμου ψήφισε. Νέος συνάδελφος. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Παλιός νέος. Ο κύριος Ματζουράνης ψήφισε. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, παλιότερος. Η κυρία Σιώρου Ανδρομάχη. Νέα Δημοτική Σύμβουλος. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος ψήφισε. Κυρία Σιώρου ψήφισε. Μετά ο κύριος Παπαγεωργίου, νέος συνάδελφος. Απόν. Απόν. Από την Πάτρα σπουδαία και πάλι, ο κύριος Αϊβαλής Βασίλειος, νέος συνάδελφος.
Ο κύριος Σερβαλής ψήφισε. Ο κύριος Σταθόπουλος μετά ο Αποστόλης. Νέος. Ο κύριος Σταθόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Βασιλόπουλος Γρηγόρης. Ο κύριος Βασιλόπουλος ψήφισε. Και μετά να βοηθήσουμε τον κύριος Χαροκόπος. Να, ναι. Νέος συνάδελφος. Ο κύριος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Χαροκόπος ψήφισε. Ο κύριος Χαροκόπος. Μετά ο κύριος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Αγγελόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Καραχάλιος, νέος συνάδελφος. Και ακολουθεί από το Σπιράλ ο κύριος Καραχάλιος. Ο κύριος Καραχάλιος ψήφισε. Από το Σπιράλ ο κύριος Ψωμάς, παλιότερος. Η κυρία Στεφανοπούλου Σοφία. Ο κύριος Ψωμάς ψήφισε. Η Στεφανοπούλου Σοφία. Ναι. Ο κύριος Δούρος και ο κύριος Σταϊνίτσας παλαιότεροι συνάδελφοι. Κυρία Στεφανοπούλου ψήφισε. Ο κύριος Δούρος και ο κύριος Σταϊνίτσας. Ο κύριος Δούρος ψήφισε. Και ολοκληρώθηκε και αυτή η ψηφοφορία. Ο κύριος Σταϊνίτσας ψήφισε. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και την διαλογή. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από τη Λαϊκή Συσπήρωση για τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κύριοι Μελάς Παναγιώτης, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πλέσας Διονύσιος, Σίμου Εκατερίνη και το Γιοπούλο Αναστασία με 16 ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη, υπάρχει ισοψηφία Αγγελής Αποστόλης, Σαμαμούρη Βαγενά Ακριβή, Τουλγαρίδη Στόδο, Ακυλακοπούλου Παντσοπούλου Αθανασία και Ασπάγκαθος Νικόλαος από 7 ψήφους και θα γίνει στα αναπληρωματικά μέλη κλήρωση. Από, από τις παρατάξεις μειοψηφίας εκλέγονται σαν τακτικά μέλη ο κύριος Βόλης με 9 ψήφους, ο κύριος Αϊβαλής με 8 ψήφους και ο κύριος Ψωμάς Πέτρος με 7 ψήφους και αναπληρωματικά μέλη ο κύριος Οικονόμου με 6 ψήφους, Φίλιππος Οικονόμου, Αγγελόπουλος Γεώργιος 5 ψήφους, Δούρος Αθανάσου 4 ψήφους, Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης 2 ψήφους, ο Χαροκόπος ο Αντώνης 2 ψήφους, που θα γίνει κλήρωση εδώ, και η κυρία Στεφανοπούλου Σοφία 1 ψήφους. Οπότε θα γίνει κλήρωση μεταξύ των αναπληρωματικών μελών της Λαϊκής Συσπήρωσης για τη σειρά, κάποιος να τραβεί, ή μάλλον από την Εφορευτική Επιτροπή, να τραβήξουν κατά σειρά 5 ψήφους για να, ξέρουν, να τους γράψουμε τη σειρά. Λοιπόν, σύμφωνα με την κλήρωση για τα αναπληρωτικά μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης, πρώτη στην κλήρωση η κυρία Αγγελακοπούλου, δεύτερος ο κύριος Τουργαρίδης, πόντιος είναι, εντάξει. Είναι τυχεροί άνθρωποι. Η κυρία Σαμούρη, τρίτη, και ο Σασπράγκαθος, τέταρτος, και ο κύριος Αγγελής, πέμπτος και καταϊδρωμένος, αδερφέ. Λοιπόν, να το γράψω εδώ. Πέμπτο. Πού είναι εδώ, πέντε. Συνάδελφοι, τι είπαμε. Το Γαρίδης δεύτερος. Κυρία Σαμούρη τρία. Ασπάγκαθος 4. Λοιπόν, άρα από την Δημοτική Επιτροπή της Παρατάξης Μειοψηφίας, πού είναι τώρα? Εδώ. Εγώ τρομώ. Ο κύριος Χαροκόπος είναι ο πρώτος, το γράφω εδώ, και ο κύριος Ζαφυρόπουλος, δεν χρειάζεται κλήρωση. Ο δεύτερος, δηλαδή
να το γράψουμε αλλιώς, τρίτος, τέταρτος εδώ και πέμπτος και έκτος ο κυρία Στεφανοπούλου. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, καλή δουλειά, είναι πολύ σημαντική αυτή η επιτροπή. Καταργηθήκαν οι αντίστοιχες επιτροπές που υπήρχαν πριν, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και ενιοποιήθηκαν σε μία αυτή που ψηφίσαμε. Θα έλεγα, οι επικεφαλής μάλλον των άλλων παρατάξεων και ο Δήμαρχος. Α, συγγνώμη. Υπάρχει μία παράληψη. Ο Δήμαρχος ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Έχει έρθει και ο κύριος Βάσος. Παρόν είναι και ο κύριος Βάσος. Βάσης. Εντάξει, έβγα. Λοιπόν. Να πει ο κύριος Δήμαρχος αυτόν που ορίζει για πρόεδρο της Επιτροπής, όπως δικαιούται. Κύριε Δήμαρχε. Καλή χρονιά. Επειδή ο Δήμαρχος πολλές φορές δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει, θα το παρακολουθεί, αλλά πρόεδρο της Επιτροπής ορίζει τον κύριο Αναστασίου Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Η ίδια Επιτροπή θα βγάλει και τον Αντιπρόεδρο, όπως προβλέπετε, στην πρώτη συνεδρίαση. Θα έλεγα να υπάρχει ένας πολύ σύντομος ομιλία από τους επικεφαλείς των υπόλοιπων συνδυασμών και τον κύριο Δήμαρχο φυσικά, για να κλείσουμε την σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Κύριος Βόλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλή θητεία σε όλους, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθούμε στο Προεδρείο να υπερασπιστεί το κύρος του Συμβουλίου, και θέλω να ζητήσω από το Προεδρείο να είναι Προεδρείο όχι των παρατάξεων από όπου προέρχεται, αλλά από το Δημοτικού Συμβουλίου. Στον κύριο Αναστασίου και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, καλή θητεία, καλές τεθίσιμες αποφάσεις, και θα παρακαλέσω τη Δημοτική Επιτροπή σε θέματα αμέσων σημασίας να τα παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μας ενοχλεί αυτός ο νόμος, το νέο νομοθέτημα για τη Δημοτική Επιτροπή. Καλή θητεία, καλή χρονιά, καλές αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αϊβαλής. Σαν πρώτη φορά που συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα σε όλους να ευχηθώ καλή θητεία. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ότι θα πρέπει μέσα από συνεργασία να βοηθήσουμε όλη την πόλη μας, γιατί προτεραιότητα είναι η πόλη και οι πολίτες μας. Και επειδή είμαστε το πρόσωπο του Δήμου μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα το κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, για να τιμήσουμε τους συμπολίτες που μας επέλεξαν. Πολλά συγχαρητήρια στους εκλεγέντες σήμερα. Επειδή τους περισσότερους σχεδόν τους γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για άξιους ανθρώπους της κοινωνίας μας, και ευελπιστώ ότι σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και εφαρμογής των τύπων θα μπορέσουμε να πορευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Σαν νέος θα ήθελα μία παράκληση. Αρκετά θέματα, όπως κανονισμός, για παράδειγμα, του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως, εάν το κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξει επικυρωποίηση, και αυτό θα πρέπει ίσως να το δούμε με βάση τα νέα δεδομένα και τη νέα πλειοψηφία. Όπως και αυτό που προείπε και ο συναδελφός μας, ο κύριος Βόλης, ίσως αρκετά θέματα πλέον, μιας και δεν τίθεται θέμα αναλογικότητας όπως την προηγούμενη φορά,
θα πρέπει να κρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλόπιστα θα είναι από τη μεριά μας πάντα η οποιαδήποτε παρέμβαση. Και θα ήθελα να το δείτε με αυτό το μάτι. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν σας κούρασα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ιβαλή και ο κύριος Ψωμάς. Μας συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή για την επανεκλογή της και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που αποτελούν τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας πενταετούς θητείας. Να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους και να ευχηθούμε και από πλευράς μας και να εγγυηθούμε ότι θα συμβάλλουμε να είναι μια καρποφόρα θητεία για το καλό της πόλης και των δημοτών της. Ζήσαμε το περασμένο φθινόπωρο μια πολιτισμένη προεκλογική περίοδο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν αυτό που η κάλπη ανέδειξε και η ομάδα των εκλεκτών δημοτικών συμβούλων που βρίσκονται σήμερα και θα βρίσκονται για τα επόμενα 5 χρόνια σε αυτό το τραπέζι. Αποτύχαμε όμως συνολικά να εμπνεύσουμε πολλούς πατρινούς να έρθουν στην κάλπη της 8ης Οκτωβρίου. Ότι 80.000 πατρινοί δεν επέλεξαν να ψηφίσουν και έμειναν απόντες σε αυτή τη διαδικασία είναι μια ευθύνη όλων μας. Οφείλουμε και θα τους εκπροσωπούμε ακόμα και αυτούς, αλλά θέλω ειλικρινά να ευχηθώ ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο και η Δημοτική Αρχή που έχει την προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να εμπνεύσουμε ξανά τους πατρινούς να έρθουν στην κάλπη την επόμενη φορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί σε αυτό να συντελέσει, αν είναι μια συνάθρηση ανθρώπων που αρμονικά και συνεργατικά λειτουργούν για το καλό της πόλης. Εμείς να εγγυηθούμε από πλευράς μας τη διάθεση και συνεργασίας και εξωστρέφειας και δικτύωσης. Θα είμαστε πάντα αντιπολιτευόμενοι ουσιαστικά με τις συμπληρωματικές προτάσεις μας σε ό,τι φέρνετε και με πρωτοβουλίες που αν αποδέχεστε, γιατί έχετε τον απόλυτο έλεγχο ως πλειοψηφούντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα αποδέχεστε. Αλλά θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητάει σοβαρά θέματα της πόλης. Θα ζητήσω να μην είναι αυτό το τραπέζι μια αντανάκλαση του Κοινοβουλίου. Εθνικά και παγκόσμια και συντεχνιακά θέματα δεν είναι θέματα να συζητάμε εδώ. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα της πόλης άλυτα, τα οποία οφείλουμε να συζητάμε διεκπεραιωτικά και να καταλήγουμε σε κοινές αποφάσεις. Και περιμένουμε τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής σε επίπεδο συνένεσης, να δώσει χώρους για τις δημοτικές παρατάξεις να στεγαστούμε, να δημιουργήσει τις επιτροπές, ακόμα και αυτές που δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι ώστε να δώσουμε λόγο και ουσιαστικό σε πολλούς συνδημότες μας και μέλη των παρατάξεών μας. Ας είναι μια δημιουργική θητεία, η πόλη, οι δημότες και οι επισκέπτες το περιμένουν. Καλή θητεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος Δήμαρχος. Καλή χρονιά. Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο προσδοκά ο πατραϊκός λαός. Και τι προσδοκά ο πατραϊκός λαός? Να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του. Υπάρχει αντικειμενική βάση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, οι σύγχρονες του πατραϊκού λαού? Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες. Σήμερα ο παραγόμενος πλούτος είναι τεράστιος, η τεχνική και η επιστήμη είναι στο απόγειό της. Για πολιτικούς λόγους και λόγους της ταξικής διάθρωσης που έχει η κοινωνία μας, αυτό δεν είναι εφικτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο μας έχει μπροστά του δύο δρόμους. Το ένα είναι να περιγράφει, να λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, να φέρνει προβλήματα, και το άλλο είναι να ακουμπά και να ψάχνει την αιτία. Εάν μπούμε στην αιτία και διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις είμαστε και ο καθένας προσπαθήσει να εμβαθύνει ποια είναι η αιτία αυτών των βαθιών προβλημάτων που δεν μπορούμε να επιλύσουμε και γι' αυτό καλούμαστε εμείς να λύσουμε ζητήματα του πατραϊκού λαού, εκεί θα κρυθούμε κιόλας. Όπως και να το κάνουμε όμως, είμαστε διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και αυτό μπορεί να συμφωνήσουμε, μπορεί να διαφωνήσουμε. Το θέμα είναι πώς συμφωνάς και πώς διαφωνείς. Για να φτάσουμε να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα επίπεδο τέτοιο που να κοσμεί την πόλη μας και τον πατραϊκό λαό. Που αυτό σημαίνει υψηλού επίπεδου αντιπαράθεση, που να έχει σαν κριτήριό του, ξεκινώντας από τον κοινό νου, να μην υπάρχει
μια αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, και αυτό εμείς τουλάχιστον σαν Δημοτική Αρχή θα φροντίσουμε να το πάμε μέχρι το τέλος και παράλληλα να φωτιστούν όλα τα ζητήματα. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε την πλειοψηφία που μας δίνει ένας νόμος ο οποίος φτιάχθηκε από την κυβέρνηση, ο οποίος κατά την άποψή μας δεν είναι αυτός που πρέπει. Εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και δεν θα το κάνουμε χρήση ότι έχουμε την πλειοψηφία και επομένως εδώ δεν συζητάμε, αποφασίζει όποιος έχει τους πολλούς ψήφους. Κάτι που γίνεται και στο κοινοβούλιο και αλλού. Αλλά εμείς θα πάμε να το φωτίσουμε, να το ψάξουμε, να αναζητήσουμε. Μακάρι να βρεθούμε και στον ίδιο δρόμο και να μπορέσουμε να πορευτούμε για την ξεπέρασμα των εμποδίων που θα έχουμε στην πορεία μας και να έχουμε και τα αποτελέσματα που προσδοκούμε. Καλή αρχή. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να πετύχουμε και να είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ένα ωραίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Δήμαρχο. Καταπρακτικά λύεται η συνεδρίαση και ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.